Στο δρόμο βγήκαν χιλιάδες Ινδοί διαμαρτυρόμενοι υπέρ των θυμάτων βιασμού. Ζητούν αυστηρότερες ποινές για τους δράστες και προστασία των θυμάτων. Αφορμή αποτέλεσε κορίτσι ηλικίας 17 ετών, η οποία έθεσε τέλος στη ζωή της με δηλητήριο. Τη νεαρή βίασαν τρεις άνδρες και την παράτησαν στη μέση του δρόμου. Για 14 μέρες πηγαινοερχόταν σε αστυνομικά τμήματα προσπαθώντας να καταγγείλει τους δράστες. Η απάντηση που λάμβανε πάντα από τους αστυνομικούς ήταν να κάνει υπομονή και να μην καταγγείλει το έγκλημα. Μήπως και οι αρχές κατορθώσουν να την παντρέψουν με κάποιον από τους βιαστές της. Οι διαμαρτυρόμενοι φώναζαν συνθήματα και υπέρ μιας ακόμη κοπέλας 23 ετών, την οποία βίασαν 6 άνδρες σε λεωφορείο και την πέταξαν στο δρόμο με αποτέλεσμα να νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση στο νοσοκομείο. Ανάλογο πρόβλημα αντιμετωπίζουν και οι γυναίκες στο Κονγκό. Σύμφωνα με έκθεση του Οργανισμού Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, περισσότερες από 25 γυναίκες και νέα κορίτσια πέφτουν θύματα βιασμού σε ημερήσια βάση. Οι μαρτυρίες των γυναικών που υπέστησαν την άνανδρη πράξη των ανταρτών προκαλούν σοκ. Μουσάμπα Νίκο Νατουμίκ. Μπακανιντιμιντένα μασάσι, σαβαλινιντιμιντένα μασάσι, αναμπία. Wewe kama upendi tukulale. Bia nilale, anjoni kilala wakanitendea, kitendo kia ubakaji. Το πρώτο θύμα κυοφορεί σήμερα το παιδί ενός εκ των βιαστών της.